Συνέντευξη στον Ανδρέα Μουτζουρούλια για το πενταπόσταγμα παραχώρησε ο Ινδός στρατηγός εν αποστρατεία Γκαγκάν Μπαξί. Πρόκειται για ένα σημαντικό πρόσωπο, καθώς έχει στενές επαφές με την κυβέρνηση της Ινδίας και τον Πρωθυπουργό Αρέντα Μόντι. Ο κύριος Μπαξί μίλησε για την συμμαχία που πρέπει να δημιουργήσουν Ελλάδα και Ινδία, η οποία θα εδράζεται στους εξής τομείς. Στρατιωτικές ασκήσεις και συνεργασία στον τομέα των μυστικών υπηρεσιών. Ανέλησε επίσης τον άξονα που έχουν δημιουργήσει Πακιστάν-Τουρκία, ενώ ανέφερε πως η Ευρώπη κινδυνεύει από τους μετανάστες που στέλνει παράνομα Ορτογάν. Τα σημαντικότερα σημεία της συνέντευξής του. Now, Στις όμως, μέρες μας βλέπουμε uh, αύξηση του Ισλαμικού εξτρεμισμού uh, σε παγκόσμιο uh, επίπεδο. Τι συμβαίνει this? στην Ινδία, υπάρχουν India τέτοια φαινόμενα? The straight and simple answer is that radicalization Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για την Ινδία. Τα τελευταία χρόνια έχουν πεθάνει χιλιάδες Ινδοί από τον Ισλαμικό εξτρεμισμό και κυρίως από τον Πακιστανικό εξτρεμισμό. Έχουν πεθάνει χιλιάδες στο Κασμίρ. Πολλές βομβιστικές επιθέσεις έχουν λάβει χώρα σε αρκετές πόλεις της Ινδίας. Δεν το αφήσαμε όμως έτσι. Οι ειδικές δυνάμεις της Ινδίας έχουν κάνει επιχειρήσεις μέσα σε πακιστανικό έδαφος και έχουν εξαλείψει τους μετά από αυτέ τι επιθέσει, οι Πακιστανοί χτύπησαν σε ειδικό έδαφο, όμω ανέλαβε δράση η αεροπορία τη χώρα μου και εξαφάνισε του τρομοκράτε. Τα τελευταία χρόνια όμω, οι Πακιστανοί, με την βοήθεια των Τούρκων και των Κινέζων, ανασυντάσσονται. Η Τουρκία στέλνει παντού τρομοκράτε. Έστειλε στη Λιβύη, στο Αρτσάχ, στέλνει στο Κασμίρ. Ελλάδα και Ινδία πρέπει να συνεργαστούν και να σταματήσουν Άγκυρα και Ισλαμαμπάντ. Why not the come on Γιατί η Ελλάδα και η Ινδία before, δεν έχουν έρθει πιο κοντά? Τι θα προτείνατε στην κυβέρνησή you σας? και είναι <laughs> Ελλάδα και Ινδία έχουν πολλά κοινά. Έχουν στενούς δεσμούς από τα αρχαία χρόνια, από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στις μέρες μας έχουν δύο κοινούς εχθρούς, την Τουρκία και το Πακιστάν. Πρέπει να συνεργαστούμε στον τομέα των μυστικών υπηρεσιών, όπως επίσης και στον αμυντικό τομέα. Η χώρα μου παράγει οπλικά συστήματα, τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Ελλάδα. Πρέπει επίσης να προχωρήσουμε σε κοινέ ασκήσεις. Μπορούμε να δούμε κοινέ ασκήσει ανάμεσα Υιναι, στο Μεδιελενία. ελληνικό και το Ινδικό Πολεμικό Υιναι, Ναυτικό. Ε, ναυτικό uh, τα τελευταία χρόνια uh, βλέπουμε νεύρι, πακιστανικά uh, πλοία να κάνουν ασκήσει με τα τουρκικά πλοία τόσο βλέπω, στο Αιγαίο όσο και, και στην Ανατολική, το Ανατολική Μεσόγειο. Βεβαίω, πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν ασκήσει ανάμεσα στο ελληνικό και το Ινδικό Πολεμικό Ναυτικό. Το πολεμικό ναυτικό τη Ινδία είναι πολύ δυνατό. Πρέπει άμεσα το Ινδικό Πολεμικό Ναυτικό να έρθει στο Αιγαίο. Κύριε Μπαξί, συμμετείχατε στον πόλεμο του 1971. Πείτε μας <littleias> λίγα λόγια uh, για την συγκεκριμένη περίοδο. Ναι, ήταν μια σημαντική νίκη για την Ινδία. Τότε έλαβε χώρα η μεγαλύτερη παράδοση στρατιωτών μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Περικυκλώσαμε τους Πακιστανούς και οδηγήθηκαν στην απόλυτη συντριβή. Ξέρετε, το Πακιστάν ακόμα προκαλεί. Αυτή την φορά με την Τουρκία, όπως ανέφερα και προηγουμένως. Γι' αυτό τον λόγο, οι ειδικέ δυνάμεις και αεροπορικές δυνάμεις από Ελλάδα και Ινδία πρέπει να διεξάγουν συνεχώς ασκήσεις. Ξέρουμε ότι η Τουρκία προκαλεί και στην Κύπρο. Η Τουρκία πρέπει να πληρώσει βαρύ τίμημα. Αποσταθεροποιεί παντού χώρε σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να δράσουμε κατά της Τουρκία. Δεν μπορεί να προκαλεί η Άγκυρα την Ινδία και την Ελλάδα. Είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Η Ινδία δεν θα το επιτρέψει. Η Τουρκία θα πληρώσει βαρύ τίμημα. Είναι η Κίνα εχθρό της Ινδίας. Πεκίνο, Ισλαμαμπάντ και Άγκυρα είναι ο άξονα του κακού. Η Κίνα είναι ένας μεγάλος στρατηγικός εχθρός. Ο κόσμος στις μέρες μας περνάει μια τεράστια κρίση. Η κρίση αυτή ξεκίνησε από την ιουχαν Ο ιός είναι κινέζικος, αυτή είναι αλήθεια. Ναι, Κίνα, Τουρκία και Πακιστάν συνεργάζονται. Η Άγκυρα πρόσφατα έστειλε τζιχαντιστέ στο Κασμίρ. Ταυτόχρονα η Κίνα μα ανοίγει πολεμικά μέτωπα. Δεν θα τα παρατήσουμε. Θα πληρώσουν κάθε κόστο και οι Πακιστανοί και οι Τούρκοι. Ο Ερντογάν έχει ταυτόχρονα εργαλειοποίηση τους μετανάστες. Τους στέλνει στην Ελλάδα, τους στέλνει στην Ευρώπη. Το σχέδιο είναι απλό. Θέλει να αλώσει την Ευρώπη και τους εξτρεμιστές. Κάνει πολιτισμικό πόλεμο. Πρέπει να ξυπνήσει η Ευρώπη πριν είναι αργά. Θα έχετε δημογραφική αλλίωση με τους μετανάστες. Έλληνες φίλοι μου προσέξτε, θα προσπαθήσουν να σκοτώσουν πολίτες. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.